Η ώρα είναι 11. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Στις αγορές του Δεύτερου, στις αγορές του κόσμου. Μια εκπομπή που μας ταξιδεύει με όχημα την τέχνη στη φωτεινή πλευρά της ψυχής. Φίλες και φίλοι ακροατές του δεύτερου προγράμματος, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή στις αγορές του δεύτερου, στις αγορές του κόσμου. Γιάννης Ψυχογιός ρυθμίζει τον ήχο, Άγγελος Σταθόπουλος στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί για μια ώρα περίπου. Πόσες χαμένες μάχες, πόσες νίκες πικρές, πόσα ποτάμια αίματα χρειάστηκαν να ανοίξει ο δρόμος. Μη σκαλίζεις τους τάφους. Κάποτε οι πόνοι θα σοπάσουν. Τι θα φυτέψεις, τι θα αφήσεις να σκέφτεσαι μόνο. Είναι τόσο σύντομη η διαδρομή. Ο δρόμος. Ηλία Σιμόπουλος. Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ήθελα να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή στους νέους που δίνουν το δικό τους άνισο αγώνα, άλλοι για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, άλλοι για το πτυχίο τους και άλλοι για το δικαίωμα στη ζωή αναζητώντας μια θέση εργασίας σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον της σημερινής εποχής της κρίσης των πάντων. Θα κάνουμε λοιπόν ένα αφιέρωμα στη νεολαία για το αύριο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κοντά μας τον ψυχίατρο, ψυχαναλυτή και συγγραφέα κύριο Νίκο Σιδέρη να μιλήσουμε για τους νέους, για τα προβλήματά τους, για την κρίση. Καλώς ορίσατε κύριε Σιδέρη εδώ στο στούντιο του Δεύτερου. Καλησπέρα κύριε Σταθόπουλο και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι γεννηθήκατε στην Αθήνα, έχετε σπουδάσει ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια πήγατε στο Παρίσι για μεταπτυχιακές σπουδές, ειδικότητα ψυχιατρικής, ιστορίας, νευροψυχολογία και νευρογλωσσολογία. Είστε διδάκτορ του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και διδάσκων ψυχαναλυτής μέλος της Ψυχαναλυτικής Σχολής του Στρασβούργου και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ψυχανάλυσης. Διδάσκεται στη Σχολή Αρχιτεκτών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο μάθημα Αρχιτεκτονική και Ψυχανάλυση. Και εργάζεστε εδώ στην Αθήνα ως ψυχίατρος, ψυχαναλυτής. Ζητάμε από τα παιδιά στην ηλικία των 16-17 ετών να αποφασίσουν για τη ζωή τους. Δεν είναι πολύ σκληρό αυτό? Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι παιδιά που από μικρά έχουν ένα όνειρο που με τον καιρό γίνεται πάθος, αληθινή κλίση με τη σημασία του όρου την πολύ χειροπιαστή, που σημαίνει ότι αναζητούν και βρίσκουν και μέσα στον έμπρακτο κόσμο, στον έμπρακτο βίο, το δρόμο που θα κάνει το πάθος τους πραγματικότητα. Δηλαδή τις σπουδές που τους ταιριάζουν, το επάγγελμα που θα ασκήσουν, το πού θα σπουδάσουν και τα σχετικά. Για αυτά τα παιδιά που είναι τόσο εναρμονισμένη η διαδρομή τους με το όνειρό τους, δεν υπάρχει ποτέ ούτε νωρίς ούτε αργά. Όποτε και να ρωτηθούν και όποτε και αν τα διαλέξουν, από πολύ νωρίς έχουν μια κλίση, θα τραβήξουν. Θέλει να γίνει κάποιος βιολιστής, θα γίνει βιολιστής. Θέλει να γίνει γιατρός, θα γίνει γιατρός. Θέλει να γίνει εκπαιδευτικός, θέλει να γίνει τζόκι, τι να σας πω, όλα τα έχω ακούσει. Ναι. Οπότε για αυτά τα παιδιά δεν ποτέ νωρίς ή αργά. Όμως υπάρχει σίγουρα ένα πολύ μεγάλο πλήθος παιδιών, πάρα πολύ μεγάλο ίσως, περισσότερο από όσο θα ήταν ευκταίο, που το ψάχνουν.
και το ψάχνουν προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, τι στα αλήθεια θέλουν. Δεν έχουν βρει ίσως το όνειρό τους ή δεν ξέρουν πώς να μεταφράσουν το όνειρό τους με όρους έμπρακτου βίου, με όρους επαγγελματικής επιλογής, με όρους συγκεκριμένων επιλογών τώρα για τις σπουδές, ή το ψάχνουν επίσης και με παραμέτρους εξωτερικές, όπως εντάξει, εμένα μου αρέσει αυτό. Είναι το κλασικό που τα περισσότερα παιδιά δεν θέλανε να γίνουν, ξέρω εγώ, ποδοσφαιριστές ή χορεύτριες κτλ. Τα λαμπερά επαγγέλματα. Μπράβο, αυτά που έτσι κι αλλιώς κάνουν πιάνο δεν θα του άρεσε που λέει ο λόγος. Αλλά έρχεται αμέσως η φωνή των μεγάλων, που δεν είναι πάντα εξωπραγματική, και λέει: ξέρεις, είναι ωραίο, αλλά ψωμί δεν έχει. Είναι και το αρχίζει, θέμα της επιβίωσης. Και αρχίζει λοιπόν μια τρομερή, στα αλήθεια, αναζήτηση του ποιο είναι το όνειρό μου, το ξέρω, δεν το ξέρω, τι από το όνειρό μου μπορεί να μεταγραφεί στον εξωτερικό κόσμο, και εκεί πέρα δεν είναι ποτέ εύκολα τα πράγματα. Σε αυτό, αν θέλετε, υπάρχει μια απάντηση που είναι από νωρίς να βοηθάς τα παιδιά να γνωρίσουν τον εαυτό τους, που είναι το σπουδαιότερο από όλα, και να τα ενθαρρύνεις να ακολουθήσουν το όνειρό mm-hmm. τους, ακόμη και αν τα οδηγήσεις σε πολύ δύσκολα μονοπάτια. Και δεύτερο, για να μην τα αφήσουμε μόνο στην προσωπική, ας το πούμε, ευθύνη ενός παιδιού, αυτό το αγώνα που μπορεί να έχει και πολλές παγίδες και πονηρά μέσα, το εκπαιδευτικό σύστημα το ίδιο θα έπρεπε να προβλέπει αυτό που δεν είναι και μεταφυσικό. Δηλαδή, σε πολλές πολιτισμένες χώρες, να σου το πω πολύ απλά, μπαίνεις από τον κλάδο Α, πολύ εύκολα πρέπει να μεταπηδήσεις στο Β, στο Γ, στο Δ, με ενδιάμεσα έτη μετατροπή των προηγούμενων σπουδών. Και αυτά, αυτό δεν το έχουμε δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμη. Αν είναι ή παπάς-παπάς ή ζευγάς-ζευγάς. Και αυτό θα πει ότι αν την πατήσεις και μπεις εκεί που δεν σου αρέσει και ώστε να ξεκαθαρίζεις έχεις μισοτελειώσει, μετά αρχίζουν πολύ δύσκολες ιστορίες, άντε αυτού και από εξαρχή κτλ. Νομίζω ότι υπάρχει δηλαδή αντίδοτο στην πολύ σκληρή, στρεσογόνα κατάσταση να είσαι 16-17 και να πρέπει να κάνεις επιλογές ζωής, εάν έχει βοηθηθεί το παιδί από τους γονείς και τους δασκάλους του να γνωρίσει τον όνειρό του και να καταλάβει πώς μεταγράφεται σε πρακτικό σχέδιο ζωής, uh-huh. αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα να έχει μια ευληγησία ώστε αν ξεκινήσεις από το περίπου να μπορέσεις να πας στο πιο ακριβώς κοντά σε αυτό που είναι το πραγματικό σου όνειρο. Αυτό τεχνικά γίνεται. Οι αντοχές μου μ' αδούν μες στα χρόνια, σφίγω μαζεύω την ερημιά κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια, κι όλο μου δεν είναι παραμύθια, κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια, κι όλο μου δεν είναι παραμύθια. Παιδιά μου κυδεύω τα βράδια, τα παιδιά μου κυδεύω τα βράδια, μες τους αιώνες χαρτερικά. Κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια, κι όλο μου λένε παραμύθια. Κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια, κι όλο μου λένε παραμύθια. Τη ζωή μου κοιτώ και δυνιάζω, τη ζωή μου κοιτώ και δυνιάζω, όσο δεν άλλαξε πουθενά. Κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια, κι όλο μου λένε παραμύθια. Κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια, κι όλο μου λένε παραμύθια. Κι όλο
από μακριά. Κόβει η αλήθεια, κόβει και θερίζει, κι όποιος τη βρει τον βασανίζει. Κόβει η αλήθεια, κόβει και θερίζει, κι όποιος τη βρει τον βασανίζει. Είναι διαδικασία ενηλικίωσης ή εξετάσεις? Όταν φαντάζεσαι τον εαυτό σου υπό το πρίσμα του μέλλοντος, γιατί αυτό είναι η διαδικασία των εξετάσεων, πας να δοκιμάσεις τον τωρινό σου εαυτό των 17 σου χρόνων υπό το πρίσμα του 27, 37, 47, γιατί αυτό θα πει επάγγελμα, το τι θα είσαι μετά από 10, 20, 30 χρόνια. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, λοιπόν, όταν αναλάβεις τα ενία της ζωής σου. Είσαι αναγκασμένος να δεις τη ζωή σου με τα μάτια και του μεγάλου ή να εντάξεις τον εαυτό σου ως μεγάλο στην τωρινή σου κατάσταση, και με αυτή την έννοια είναι μια άλλοτε ήπια και ευμενής, άλλοτε βία η διαδικασία ενηλικίωσης που σε κάνει να ζορίζεσαι καμιά φορά πολύ πολύ. Ναι, γιατί δεν έχουν όλοι τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Έτσι, ούτε δεν και είναι το, όπως και είναι και άνισες και το ίδιο πλαίσιο, ούτε και το ίδιο πλαίσιο δεν έχουν οικογενειακό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό κτλ. Ώστε να μπορούν να πάρουν μια σχετική νυφαλιότητα και ορθολογικό τρόπο μια απόφαση και να μπορούν και να την υποστηρίξουν στην πράξη. Είναι γνωστό ότι πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Θα σας πω ότι πολύ, γιατί συχνά, στα παιδιά, πολύ συχνά δεν μαθαίνουμε. Γιατί στα παιδιά δεν επιτρέπεται να κάνουμε λάθη? Σε ποια περίσταση δεν επιτρέπεται? Γενικώς όταν κάνει λάθος ένα παιδί το παρατηρούμε, είμαστε αυστηροί. Υπάρχουν και εδώ θα σας πω δύο λόγιον λάθη. Είναι μερικά λάθη τα οποία θα τα πληρώσει ακριβά το παιδί. Ας πούμε το πιο απλό λάθος που όλοι οι γονείς καλώς κάνουν και εγκαίρως ενημερώνουν το παιδί και παρατηρούν άγρυπνα αν κάτι γίνεται, είναι η ιστορία του κυρίου που θα σου πει έλα να σου πάρω σοκολάτα και παγωτό και θα του πεις μου έχουν πει οι γονείς μου να μην μιλάω με γνώση και να μην πηγαίνω μαζί τους. Αυτό είναι ένα λάθος που δεν επιτρέπεται να μάθει το παιδί το σωστό μέσα από το λάθος του. Γιατί θα έχει μοιραίες συνέπειες για τη ζωή του, ακόμη και για τη φυσική του ακαιρεότητα, αλλά σίγουρα για την ψυχολογική του κατάσταση, τέτοιου είδους χύμα καταστάσεις. Λέτε λοιπόν ότι υπάρχουν λάθη που δεν συγχωρείται να επιτρέψουμε να τα μάθει μέσα από το πάθημά του. Δηλαδή, μία από τις μανίες των παιδιών, των πολύ μικρών, είναι να βάζουν ένα μακρύ σύρμα μέσα στις τρύπες που βρίσκουν, δηλαδή στις μπρίζες. Γι' αυτό και πολύ σωστά δεν τους δίνουμε αυτή τη δυνατότητα. Παίρνουμε αυτές τις περίφημες τάπες. Μόλις φύγεις από το μευτήριο, πρέπει να πάρεις τάπες για τις μπρίζες στο σπίτι. Βέβαια ότι το παιδί θα βρει ένα περίεργο τρόπο και θα βάλει κάτι μεταλλικό μέσα στην μπρίζα. Δεν χρειάζεται να μάθει με το λάθος του ή θέλουν να βάλουν το χεράκι τους πάνω σαν ένα μάτια της κουζίνας. Είναι καταπληκτικό πως δεν έχουν τέτοια κολλήματα. Δεν θα τα αφήσει. Άμα πάει προς το κέντρο, του βάλεις πολύ, πολύ, πολύ άγρια φωνή, ποτέ, ποτέ, ποτέ αυτό. Δηλαδή, ναι, μερικά λάθη δεν είναι κακό που τα επισημαίνουν. Υπάρχει και απέναντι πλευρά που φταίει το βάζο, φταίει το τραπέζι που έσπασε και όχι το παιδί που το έσπασε. Ναι, γι' αυτό θα σου πω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν λάθη που πρέπει να τα δει κανείς στο πραγματικό τους μέτρο. Δηλαδή, το να μου τζουρώσει το παιδί με το βερνίκι, ξέρω εγώ αν έχουν βερνίκι στο σπίτι. Τους τοίχους, είναι κάτι που θα γίνει αν το βερνίκι είναι αφύλακτο. Πρόσεχε εσύ, μεγάλε, περισσότερο μην κάνεις το λάθος παρά το παιδί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δηλαδή λάθη που είναι σωστό να τα επιτρέπουμε, γιατί πόσο και να λες, αν το παιδί δεν το δει στην πράξη, ας το πούμε το, ότι το να μην κοιμάται στην ώρα που του λες, κάποιες φορές πρέπει να το αφήσει μια-δυο τρεις, την άλλη μέρα να είναι με το μάτι θολό και αν καταλάβει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι απαραίτητο, ας πούμε, να τραβήξουμε μαύρη μέρα. Άλλα λάθη είναι αυτά που μπορεί και να διαφορήσεις, ας το πούμε, αν, πώς το λένε, έφαγε δεν έφαγε όλο το φαγητό και το γλυκό κτλ. Εκεί πέρα κάνεις και λίγο τα στραβά μάτια. Δηλαδή, το λάθος είναι μια καλή ευκαιρία για να μιλήσουν οι γονείς με το παιδί και όχι για να το βαθμολογήσουν. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Αν το βαθμολογείς απλώς, μετατρέπεις τη σχέση σε μια πειθαρχική μηχανή η οποία μπορεί να έχει ένα πρακτικό καλό, ότι το προφυλάσσεις από διάφορες αστοχίες της ζωής, αλλά το κάνεις ένα μηχανικό όν που δεν είναι αυτό που θα ήθελες για το παιδί σου, εν πάση περιπτώσει, ούτε το παιδί για τον εαυτό του, αν είναι ευτυχισμένο. Ευτυχισμένη μηχανή μπορεί να υπάρχει, αλλά καλύτερα να μην είναι το δικό σου το παιδί. Το έτσι. Να είναι κανείς καλός γονιός, σχολή γονέων δεν υπάρχει. Υπάρχει σχολή της ζωής, δηλαδή, η οποία
με το δύσκολο τρόπο συνήθως μαθαίνεις, και βέβαια αφού έχουν γίνει πολλές αβαρίες. Έχουν υποστεί αβαρίες τα παιδιά, το σπίτι, οι γονείς, ποιος ξέρει τι. Σίγουρα η κουλτούρα, ο πολιτισμός φρόντιζε σε όλες τις παραδοσιακές κοινωνίες, αν θέλετε, που εξελίσσονταν και ιστορικά με αβραδίτατο ρυθμό, οπότε ήταν σχετικά προσαρμοσμένο ή προσαρμόσιμο το τι έκανε η προηγούμενη γενιά για να μεγαλώσει τα παιδιά. Το έπαιρνε η επόμενη, το λίγο εδώ, λίγο από εκεί το τροποποιούσε, το προσάρμοζε στις νέες συνθήκες και γινόταν εύκολα χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει μια, ας το πούμε, τυπική σχολή γονέων. Το θέμα είναι ότι από τη δεκαετία του 60 περίπου στις δυτικές mm-hmm. κοινωνίες υπάρχει το περίφημο χάσμα των γενεών, το οποίο στην ουσία είναι χάσμα στη μετάδοση της κουλτούρας, του πολιτισμού. Δηλαδή χάθηκε η εύκολη ροή. Πού οφείλεται αυτό, λέτε? Αυτό οφείλεται στο ότι πρώτον υπάρχουν τεράστιες μεταβολές κοινωνικές και τεχνολογικές, αν θέλετε επικοινωνιακές, δηλαδή ο κόσμος στον οποίο καλείται να μεγαλώσει και να ζήσει ένα παιδάκι mm-hmm. σήμερα διαφέρει ουσιαστικά από τον κόσμο που μεγαλώσαν οι γονείς του. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή τούτα τα σημερινά παιδιά γεννιούνται με το πληκτρολόγιο στο χέρι. Μαζί με το πλακούντα βγαίνει και ένα πληκτρολόγιο. Ακριβώς, έτσι, ενώ οι γονείς το κοιτάνε λίγο έτσι, το κοιτάνε λίγο αλλιώς, λέει προγραφομηχανή φέρνει, κάπως θα το δαμάσουμε κτλ. Είναι αλλιώς ο τρόπος που μεγαλώνει. Σε αυτές τις περιστάσεις υπάρχει μια δυσκολία προσαρμογής των γονέων. Στις νέες περιστάσεις της ανατροφής των παιδιών, ώστε να μην χάσουν την επαφή με τα παιδιά τους. Όμως ακόμη πιο σοβαρό ήταν, ειδικά για τις δυτικές κοινωνίες, το ότι καλλιεργήθηκε ένα πολιτισμικό πρόταγμα, ένα σχέδιο mm-hmm. ζωής στην πραγματικότητα και πολιτισμού, που το λένε με διάφορα ονόματα, εγώ το λέω καταναλωτικό ναρκισισμό, το οποίο μεταφράζεται στο καμαρώνω επειδή καταναλώνω. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις 1000 gadget και τα επιδεικνύεις για να νιώθεις ότι κάτι είσαι, και αυτό το πράγμα φέρνει όλο τον κόσμο σε δύσκολη θέση. Αυτό σημαίνει μεταξύ των άλλων ότι και το παιδί το ίδιο καλείται να λειτουργήσει μέσα σε μια εικόνα του παιδιού, σε μια παράσταση του παιδιού, η οποία είναι και λίγο εξωφρενική. Δηλαδή το ζήσαμε και στην Ελλάδα τα τελευταία 30 περίπου χρόνια. Βλέπεις ότι οι γονείς μεγάλωσαν τα παιδιά τους μέσα από ένα σχήμα της φαντασίας που έλεγε: παιδί μου, ό,τι ήμουν εγώ και ό,τι δεν ήμουν εγώ θα είσαι εσύ στον κύβο. Πώς καταλαβαίνεις, θα πρέπει να σε αποζημιώσει για όλα όσα δεν έκανες, να σε επιβραβεύσει για όσα έκανες και όλα αυτά με έναν τρόπο ο οποίος να δείχνει κάτι φοβερό. Αυτό μεταφράζεται πάλι στο ότι ακριβώς το παιδί γίνεται αντικείμενο μιας λατρείας. Πραγματικότητα είναι μια παιδολαγνία αυτό που, mm-hmm. που καλλιεργήθηκε, με αποτέλεσμα να χαθεί η τέχνη του γονιού, να μην είναι κάτι χρειαζόμενο, να αναλάβει το λόγο του οδηγού στο πώς πρέπει να είναι το παιδί οι μηχανισμοί του lifestyle, της κατανάλωσης, της διαφήμισης και όλα αυτά τα πράγματα, και το παιδί και οι γονείς του να ζουν σε μια κατάσταση έξω πραγματική, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επικοινωνήσουν. Κάπως έτσι, ειδικά στη μετάδοση της τέχνης του γονιού, είναι που χάθηκε η μπάλα, και γι' αυτό φτάσαμε να μεγαλώνουμε παιδιά με πολύ περίεργο τρόπο σε όλη τη Δύση και στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια, όπως είπαμε. Δηλαδή παιδιά που ήταν υπερνάρκηση. Πάει να πει πλασματάκια, εγωκεντρικότατα, που τα μεγαλώναμε σαν να είναι πριγκίπισες ή βασιλόπουλα, για τα οποία ισχύει το ότι μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω επειδή έτσι γουστάρω. Αυτό το πράγμα, όπως ξέρετε, φτιάχνει καταστάσεις πολύ αλόκοτες. Και δεν μετρούσαμε τα πράγματα με την τιμή τους και όχι με την αξία τους στην πραγματική. Ούτε με την τιμή, και αυτή ψεύτικη ήταν. Δηλαδή, ναι, φούσκα ήταν και τιμή, αυτό το πράγμα. Λέω. Η αξία η πραγματική είναι η αξία που έχει για τον άνθρωπο. Ακριβώς, αυτό εννοώ. Αυτό δεν το κάνουμε. Το κάναμε, έγινε να έχεις κάτι για να δείξεις στον άλλον ότι έχω κι εγώ. Το οποίο από μόνο του, λέει, το να μπεις μέσα σε αυτό το καθρέφτισμα, γεννάει δύο πράγματα. Αλωτριώνεις εσύ, γιατί πρέπει να δείξεις ότι είσαι και εσύ σαν κάτι άλλο από σένα, αντί να αρκέσει να είσαι αυτό που είσαι, να το καλλιεργείς και να χαίρεσαι να το απολαμβάνεις αυτό που είσαι. Και δεύτερον, μπαίνεις κατευθείαν σε σύγκριση και ανταγωνισμό με τον άλλο, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα φαινόμενα της επιθετικότητας, της βίας, της έλλειψης σεβασμού, της αγένειας, στην ουσία της χήμα κατάστασης που επικρατεί
στην ανατροφή των παιδιών, στη ζωή των παιδιών, στη σχολική ζωή με πάρα πολύ δραματικές εκδηλώσεις. Το bullying είναι μία από αυτές τις εκδηλώσεις. Πάλι ζήσαμε τελευταία. Ή να δείτε πώς αυτά που λέμε δεν είναι μεγάλες θεωρίες απλώς, που είναι και μεγάλες θεωρίες. Είναι πρακτική ζωή. Τώρα που είναι από λίγο καιρό, δεν σκότωσε ένα παιδί 14 χρονών ένα ακριβώς, άλλο, ναι, επειδή ναι, λέει ναι. Η κουβέντα έφτασε στο ότι ο πατέρας σου δεν έχει αρκετά λεφτά για να έχει και αυτός μεγάλο τρακτέρ όπως έχει ο δικός μου. Όσα σας έλεγαν σε αυτή την ιστορία, με μορφή τραγικής καρικατούρας, αλλά δυστυχώς αυτό ήταν το πνεύμα μέσα στο οποίο έπρεπε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, να αποδεικνύουν ότι είναι πιο σπουδαία, πιο από τα άλλα παιδιά, το οποίο είναι μια τρέλα, για να πούμε το όνομά του. Η άμυνα σε αυτό ποια είναι, λέτε? Η άμυνα σε αυτό είναι δύο πράγματα που χρειάζεται το παιδί από τους γονείς του. Δηλαδή να νιώθει αγάπη και να μαθαίνει την τέχνη του ζήν, δηλαδή τους κανόνες της τέχνης, γιατί δεν υπάρχει καμία τέχνη χωρίς κανόνες. Πας να μάθεις κιθάρα, το πρώτο που θα σε μάθει ο δάσκαλος είναι έτσι την κρατάμε, και αμέσως μετά στο επόμενο λεπτό σου είπα παιδί μου έτσι, όχι έτσι, έτσι, και στο ξαναδείχνει μέχρι να μάθει να την κρατάς. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό. Μετά αρχίζει, την παίζεις έτσι, αρχίζει τα φάλτσα. Μετά σου λέει δεν έχει αίσθημα, δεν τώρα σου λέει έχει πολύ αίσθημα. Δηλαδή, η ζωή είναι μια τέχνη. Η ζωή μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό περιβάλλον έχει ρητούς, φανερούς και υπόρρητους, αφανείς κανόνες μέσα από τους οποίους μπορεί να σπάσει τα μούτρα σου ή να διευκολύνεις τη ζωή σου. Δεν είναι σωστό, όπως είπαμε, να αφήσουμε το παιδί να σπάει τα μούτρα του για να μάθει ειδικά τους πονηρού, τα πονηρά της ζωής. Πρέπει να τα μάθουμε διδάσκοντάς του να ζει όμορφα, με αγάπη, αλλά να παίζει με κανόνες. Αυτό είναι, αν θέλετε, το αντίθετο σε όλη αυτή την ιστορία. Η παιδεία βοηθάει σε αυτό. Η οικογένεια και το σχολείο είναι η οικογένεια και το σχολείο είναι που θα σώσουν ή θα αφήσουν να ψιλοχαθεί μια τέτοια ιστορία. Δηλαδή το παιδί δεν μπορεί να ανακαλύψει όλο τον κόσμο μόνο του, ειδικά ένα πολύπλοκο κόσμο όπως είναι ο δικός μας. Έχουμε από εκεί και πέρα, ναι. Το ίδιο το σχολείο και η ίδια η οικογένεια πρέπει να προσαρμόζονται διαρκώς στις νέες περιστάσεις, γιατί αλλάζει ραγδαίο ο κόσμος. Είναι μια ιστορία που έχει αιτίες και αφορμές, αν θέλετε, αλλά είναι πια δεδομένο ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τις πολύ μεγάλες μεταβολές του κόσμου. Το παιδί μπορεί να τα αφήσει μόνο του σε αυτή την ιστορία. Σήμερα με την έχουμε. Παιδεία μπορούν να γίνουν θαύματα, όπως και με την έλλειψη παιδείας μπορούν να γίνουν αρνητικά θαύματα. Ας το πω. Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Αν έχουμε έλλειμμα παιδείας σήμερα ή εκπαίδευσης. Νομίζω υπάρχει μια διαφορά σε αυτό, έτσι. Συμφωνείτε, πιστεύω. Οι Έλληνες δάσκαλοι βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Mm-hmm. Γιατί τους μέσα ειδικά στα τελευταία 6-7 χρόνια στην κρίση, σε πολύ αντίξωες συνθήκες, τους επιφορτίζουν με το να μεγαλώσουν αυτό που να εκπαιδεύσουν, με την έννοια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παιδιά τα οποία έρχονται από το σπίτι τους όχι πάντοτε έτοιμα για να ξέρουν τα στοιχειώδη του κοινού βίου, που στο σχολείο είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η κοινή αγάπη για τη γνώση και το παίζω με κανόνες. Αυτό είναι δηλαδή η όλη ιστορία. Από το σπίτι έρχονται χωρίς πάντα τον αμοιβαίο σεβασμό δεδομένο, χωρίς την αγάπη για τη γνώση, γιατί ο ένας γιατί θα γίνει ποδοσφαιριστής ή θα γίνει χορέτρα και το πιστεύουν όλοι, δηλαδή ότι αυτό είναι το αληθινόμενο του παιδιού. Και το παίζω με κανόνες σημαίνει παίζω με κανόνες, θα πει με τους δικούς μου κανόνες ο καθένας. Με αποτέλεσμα υγείται λίγο της κακομοίρας. Αυτό είναι η αντίξωση συνθήκη ως προς το έργο που τους αναθέτουν. Είναι φιλότιμη, θέλω να πω, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί. Δηλαδή, έχω ακούσει και δει πράγματα που υπό παρόμοιες συνθήκες θα μπορούσε να πεις πώς αντέχουν και δεν σηκώνουν τα χέρια, όμως κάνουν θαύματα. Όμως είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η καιρή, πάρα πολύ δύσκολη. Δεν έχουν μάθει να συνεργάζονται οι οικογένειες με το σχολείο. Ίσα-ίσα οι οικογένειες αναποθέτουν τις φαντασιώσεις τους στο σχολείο. Αυτό που σας είπα πριν, παιδί μου, ότι ήμουν και δεν ήμουν, θα είσαι εσύ στον κύβο. Και περιμένω τους δασκάλους να κάνουν μια δουλειά που κανονικά είναι έργο κοινό της οικογένειας και του σχολείου και μερικές φορές μόνο της οικογένειας. Δηλαδή η τέχνη της αγάπης, για παράδειγμα, δεν κάτι θα το μάθεις στο σχολείο. Το πρέπει να το μάθεις στο σπίτι. Πώς αγαπάς, πώς αγαπιέσαι, πώς. Στο σχολείο σε μάθουν άλλα πράγματα, αυτό που σας είπα, πώς να σέβεσαι, πώς να παίζεις με κανόνες και τα σχετικά. Είναι
έλλειμμα, αν θέλετε, συνεργασίας της οικογένειας με το σχολείο. Εγώ εκεί θα το έβαζα περισσότερο παρά σε οτιδήποτε άλλο. Όμως με το πρόβλημα των τελευταίων χρόνων αυτής της μεγάλης κρίσης, που δεν είναι μόνο οικονομική, είναι κρίση των πάντων. Καθολική. Ναι, καθολική. Οι μεν τα ρίχνουν στους δε και οι δε στους μεν. Οι γονείς στους εκπαιδευτικούς και οι εκπαιδευτικοί στους γονείς, και δεν βρίσκουμε μία γέφυρα επικοινωνίας ώστε να συνεργαστούν, όπως πολύ καλά είπατε, ναι, ότι χρειάζεται συνεργασία για να προχωρήσει η εκπαίδευση και η παιδεία. Κοιτάξτε, αυτό είναι πάλι βασισμένο στον εγωκεντρισμό που καλλιεργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια στην, και στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που λέμε καταναλωτικός ναρκισμός θα πει εγώ, αυτό θα πει ναρκισμός στο εγώ μου και πάνω απ' όλα και δεν με νοιάζει τίποτα. Και πώς τον εδοξάστε με, που έλεγε κι ένας κάποτε και γελάγαμε ενώ τα ζούσαμε στην πραγματικότητα και τα λουζόμαστε. Λοιπόν, αυτό που μπορεί να γίνει είναι ακριβώς αυτή η σπασμένη ενότητα να ανασυγκροτηθεί ανάμεσα στο σχολείο, το σπίτι και το παιδί. Αν θέλετε, έγινε τελευταία μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Παιδείας με αυτή την Επιτροπή Διαλόγου και άλλες παράλληλες επιτροπές της Βουλής και αυτά, ώστε για πρώτη φορά με τόση, αν θέλετε, απροκατάληπτη σε μεγάλο βαθμό κοινή προσπάθεια να βγουν κάποια απορίσματα και να χαραχθούν κάποιοι δρόμοι που μέσα στα άλλα προβλέπουν και αυτή την ενότητα του σχολείου, του σπιτιού και του παιδιού. Ένα από τα θέματα που, όπως ξέρετε, δημιούργησαν και σκάνδαλο ήταν αυτή η ιδέα ότι θα έπρεπε να συνάπτεται ένα ρητό συμβόλαιο ανάμεσα στο παιδί του σχολείου και την οικογένεια, που να λέει ότι θα παίζουμε κανόνες, τους εξής κανόνες. Ότι θα σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, θα προσπαθούμε για το καλό και δεν θα κάνουμε ποτέ κακό, ιδίως σε κάποιο δύναμο. Θα φερόμαστε υποτικά και προστατεύοντας τον αδύναμο. Δεν θα κάνω ποτέ στον άλλον ό,τι δεν θέλω να κάνουν σε μένα. Τέτοια πάρα πολλά πραγματάκια που όμως, όπως σχολίασε και κάποιος κάποια στιγμή, λέει, και τα αδέρφια που φτάσαμε που πρέπει να συμφωνούμε στα αυτονόητα. Αυτονόητα, ναι, δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς. Γιατί είχαμε χάσει την μπάλα και έπρεπε να συμφωνήσουμε στα αυτονόητα. Δηλαδή υπάρχει αντίδοτο, γίνεται προσπάθεια για να το βάλουμε να γίνει και πράξη, όμως αυτό έχει πολλές αντιστάσεις που συναντάει και ιδίως είναι οι αντιστάσεις του ναρκισισμού. Δηλαδή κανενός δεν του αρέσει, από τη στιγμή που νομίζει ότι κάτι ιδιαίτερο έχει αυτό στο σπίτι του και το παιδί του, να το βάλει στην ίδια μοίρα με το άλλο, σαν να πρόκειται να το αδικήσει. Δεν το αδικεί, το φέρνει στην πραγματική ζωή. Αυτό είναι η αλήθεια. Δηλαδή. Και εκεί πέρα ήταν που, αν θέλετε, έδειξαν πολλά πράγματα οι αντιδράσεις διαφόρων μέσων, δηλαδή προπαγανδιστικών μηχανισμών, για να τα πούμε πολύ απλά, που έτσι μια ολόκληρη μονταζιέρα, γύρω από το ότι ο Φίλης ο καημένος δεν θέλει, λέει, να λέμε τα παιδιά προγκύψης και βασιλόπουλο. Κανείς δεν είπε αυτό. Πρέπει να μην τους καλλιεργείς ιδέες με μεγαλομανίας ότι αυτός εγώ είμαι και άλλος δεν είναι και τα λοιπά και τα λοιπά, και να μην πειράζουμε τα πιο αδύναμα. Τέλος πάντων, η ιδέα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα, και μάλιστα αυτό είναι μια διατύπωση δικιά μου, αν θέλετε, γιατί ήμουν μέλος σε αυτή την Επιτροπή Διαλόγου, με τα όπλα του φτωχού. Δηλαδή υπάρχουν χώρες που έχουν την πολυτέλεια να ξοδέψουν χρόνο και χρήμα και άφθονους άλλους πόρους, σύν την κοινωνική συνοχή και επιδοκιμασία κτλ. Για να φτιάξουμε την ησυχία του στο εκπαιδευτικό του σύστημα ή να το εξελίξουν ακόμα καλύτερα κτλ. Στην Ελλάδα ζούμε σε συνθήκες επίγοντος και μπατήριδες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλα όπλα που να μην προϋποθέτουν μεγάλο κόστος. Τέτοια όπλα υπάρχουν. Το πρώτο απ' όλα είναι το μυαλό. Δηλαδή, αν βάλεις την επινοητικότητα, τη φαντασία να δουλέψουν, αυτά τα δύο που να κάνουν θαύματα. Μετά είναι το στόμα. Δηλαδή ο λόγος, ειδικά για τα παιδιά, τα μικρότερα πολύ περισσότερο, αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά με άλλη μορφή, ο λόγος είναι το ό,τι πιο σπουδαίο υπάρχει. Δηλαδή πες του παιδιού σου «σ' αγαπάω» και χόρτασε. Δεν χρειάζεται να του δώσει φαΐ να φάει.
Έτσι. Και υπάρχουν διάφορα τέτοια απλά πραγματάκια. Υπάρχει το χαρτί και μολύβι. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ανάγκη να έχουν παντού υπολογιστές και διαδραστικές μεγαλοοθόνες και τα γιγαντοοθόνες και τα τέτοια. Με χαρτί και μολύβι, με ζωγραφιές και με λογάκια μπορεί να κάνεις θαύματα. Αυτά όλα τα έχω περιγράψει σε διάφορα βιβλία. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό των υπολογιστών και της έλλειψης γραφής που αδυνατεί και τη μνήμη. Και η μνήμη πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό όπλο του ανθρώπου και της εξέλιξής του. Αυτά είναι όλα εργαλεία τα οποία ξέρω, από μια στιγμή και πέρα βέβαια γίνεται κομμάτι του εαυτού σου. Δηλαδή το να. Να του κάνεις χρήση, να μην είσαι. Η ουσία είναι να μην είσαι δούλος του μηχανήματος. Και σε αυτό πάνω θέλω να πω ότι ένα πράγμα που πρέπει πάντα να έχουν υπόψη οι γονείς, κυρία και οι δάσκαλοι επίσης, είναι ότι αν αφήσει το παιδί μόνο του με ένα μηχάνημα, το καλύτερο περιεχόμενο να έχει μέσα το μηχάνημα, το παιδί σου θα πάθει ζημιά. Mm-hmm. Γιατί θα γίνει εξάρτημα του μηχανήματος. Δεν θα μάθει να έχει αυτοτέλεια, κρίση κτλ. Αλλά θα παρακολουθεί το μηχάνημα. Το τονίζω ακόμη και αν εκπέμπει καλά μηνύματα. Δηλαδή είναι περίεργο αυτό, ίσως αυτό που λέω. Αλλά δεν είναι μόνο το κακό περιεχόμενο που μπορεί να κάνει κακό στο παιδί, αν βλέπει τηλεόραση, τον υπολογιστή κτλ. Και το καλό περιεχόμενο σε υποδουλώνει αν δεν είναι δίπλα σου ένας μεγαλύτερος. Ή εν πάση περιπτώσει και συνομήλικος, αν ξέρει καλά αυτό το πράγμα, καμιά φορά το ξέρουν μερικά παιδιά πιο προχωρημένα, ώστε να σε ενημερώνει για το πώς πρέπει να προσλαμβάνουμε αυτό το περιεχόμενο, πώς να ζούμε αυτή την πρακτική με τον υπολογιστή, να μην θεωρούμε ότι μέσα στον υπολογιστή βλέπεις τον πραγματικό κόσμο. Για παράδειγμα, τα games που είναι ολόκληρος κόσμος για το παιδί, τεράστιος, και ο οποίος μάλιστα να πεις και τις δεξιότητες από ό,τι ξέρουμε από έρευνες, λέει την προσοχή, την ευστροφία και τα τέτοια. Η ιδέα είναι ότι εκεί, αν αφήσεις το παιδί μόνο του, πιθανό θα βγάλει το συμπέρασμα ότι σκοτώνεις και δεν τρέχει τίποτε. Κοπανάς τα αυτοκίνητα σου φράχτε, δεν είναι κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει. Και αν και εσύ χάσεις, απλώς πας στην επόμενη ζωή. Λέγε, έχεις άπειρες ζωές. Και κάνεις restart μετά, άμα στην ανάγκη κτλ. Το οποίο είναι εξωφρενικό, αν το αφήσεις το παιδί να ανακαλύψει σιγά σιγά μόνο ότι δεν είναι έτσι και στον πραγματικό κόσμο. Γι' αυτό λέω ότι μπορούμε να συνοδεύουμε το παιδί με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε κάνοντας διάκριση ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, και στο σωστό και στο λάθος, γιατί το κοπανάς αυτοκίνητα στον τοίχο ή και πεζούς με αυτοκίνητα, υπάρχει το καρμάκι των ένα παιχνιδάκι με αυτοκίνητο, μπορεί να είναι κάτι ό,τι και αν είναι στον κόσμο τον εικονικό, αλλά δεν μπορεί να το μετατρέψει σε πραγματική ζωή. Βέβαια, αυτό μου θυμίζει όταν πρωτοβγήκε η τηλεόραση με τις διαφημίσεις που έλεγαν οι γιαγιάδες μας, οι θείες μας, οι μαμάδες μας, ότι το είδα στην τηλεόραση είναι καλό. Καλά, αυτό λεγόταν παλιά, το είπε το ράδιο. Το είπε το ραδιόφωνο, ναι. Περίφημη ιστορία αυτή, το είπε το ράδιο. Αυτό είναι, αν θέλετε, ένα μεγάλο θέμα, είναι το ότι ο κόσμος των ανθρώπων βασίζεται σε πραγματικότητες, αλλά διέπεται από βεβαιότητες, που η βεβαιότητα δεν είναι πάντα αντίστοιχο της πραγματικότητας. Και πώς διπλάθονται οι βεβαιότητες, τις περισσότερες φορές, όχι μέσα από την εμπειρία υπαγωγικά, είδα 30 φορές αυτό βγάζω το σημείο, είναι ότι τις περισσότερες φορές κάποια περισσότερο ή λιγότερο έγκυρη φωνή, mm-hmm. μια περισσότερο ή λιγότερο, ας το πούμε, αξιόπιστη αυθεντία, έρχεται και το κάνει λόγο, κατά κύριο λόγο, και σου λέει έτσι είναι. Αυτό έχει βαθιά, ας πούμε, έτσι, φιλοσοφία από πίσω και επιστημονική τεκμηρίωση, αλλά στην ουσία υπάρχει πάντα μια τρύπα στην παράσταση του κόσμου των ανθρώπων, και εκεί πέρα έρχεται η αυθεντία και η εξουσία ή ο Θεός, μια σούπερ αυθεντία και σούπερ εξουσία, και σου το βουλώνει αυτό το κομμάτι το που κενό. Σου λείπει. Το ράδιο είναι μια τέτοια αυθεντία. Η τηλεόραση είναι μια παρόμοια αυθεντία. Και γι' αυτό χρειάζεται ακριβώς να μην αφαιθεί ποτέ το παιδί μόνο του απέναντι στην τηλεόραση. Σας είπα, και καλά να του λέει, θα το κάνει σκλάβο. Όταν λέτε να μην αφαιθεί μόνο του, εννοείται σε ποια ηλικία? Σε όλες τις ηλικίες. Σε όλες. Σε όλες τις ηλικίες. Από μικρό παιδάκι θα πρέπει να. Εκεί που βλέπει τον Τεντέν, ξέρω εγώ, για το κτλ. Τον Αστερίξ, το Λούκι Λουκ, δεν ξέρω τι, τα Χελονιτζάκια, τον Γκόρμπι, ναι, ναι. Αυτά τα πραγματάκια. Είναι κατ' εμένα απολύτως αναγκαίο κάποιος από τους μεγάλους να παρακολουθεί μαζί του, όχι όλες τις ώρες, αλλά να έχει παρακολουθήσει
αρκετά ώστε να ξέρει τι είναι αυτό που λέει το παιδί του, να ξέρει τι είναι ο κόσμος του παιδιού του, τι είναι αυτό που του μιλάει, τι είναι αυτό που το συγκινεί, τι είναι αυτό που του δίνει χαρά, η αγωνία, γιατί τα games και αυτά που θέλουν τα, και τα παραμύθια ακόμα έχουν μέσα αγωνίες, έχουν πράγματα φοβερά, φόνους, καταστάσεις και τα λοιπά. Πρέπει να είναι ένας μεγάλος εκεί ώστε να βοηθήσει το παιδί να μεταβολήσει αυτό που παίρνει σαν πληροφορία και να το κάνει υλικό για την αναβάθμιση της ψυχικής του ζωής, για την ευρυθμία της ψυχικής του ζωής, και όχι μόνο μια στιγμιαία μαγεία που όμως μπορεί μέσα στο παιδί να δημιουργήσει διάφορα πράγματα ανεξέλεγκτα. Ανεξέλεγκτα. Είμαστε εδώ με τον καθηγητή, ψυχολόγο, ψυχίατρο και συγγραφέα κύριο Νίκο Σιδέρη. Φίλες και φίλοι ακροατές, είναι η εκπομπή στις αγορές του δεύτερου, στις αγορές του κόσμου. Άγγελος Σταθόπουλος στο μικρόφωνο, Γιάννης Ψυχογιός ρυθμίζει τον ήχο. Η ανθρώπινη ζωή καθορίζεται, κύριε Σιδέρη, περισσότερο από τις επιρροές που δέχεται ένας άνθρωπος ή από τις επιλογές που κάνει? Θα σας πω ότι κανονίζεται κατά κύριο λόγο από τη συντροφιά που έχει. Από τη συντροφιά που έχει. Δηλαδή από τους ανθρώπους που θα έχει δίπλα του στις πολύ ευαίσθητες εποχές της ζωής του, όπως είναι τα παιδικά του χρόνια, και στις υπόλοιπες στιγμές της ζωής του που έχουν άλλοτε πολύ μεγάλη σημασία ή άλλοτε απλώς κυλάνε, και με τους οποίους θα έχει ανθρώπινη σχέση. Δηλαδή το πεδίο στο οποίο θα κριθεί η τύχη ενός ανθρώπου είναι το πεδίο της ανθρώπινης σχέσης. Είτε όταν είναι μια πάρα πολύ ασύμμετρη σχέση, όπως είναι η σχέση των μεγάλων με τους μικρούς, γονείς, δάσκαλοι, η κοινωνία εν γέννη, ας πούμε, ο κόσμος των μεγάλων, είτε όταν είσαι και εσύ μεγάλος, αλλά πάντα χρειάζεται να ανταλλάσσεις με τους άλλους ανθρώπους στο πλαίσιο μιας ανθρώπινης σχέσης, ώστε ό,τι δεν μπορείς μόνος σου, και ελάχιστα είναι αυτά που εντελώς μόνος σου μπορείς να τα κάνεις, έτσι να το κάνεις με τη βοήθεια των άλλων ανθρώπων. Είτε είναι πρακτικό έργο, είτε είναι έργο ψυχικό, διανοητικό, συναισθηματικό, που εκεί πέρα είναι πολύ 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 αποφασιστική η θέση της ανθρώπινης σχέσης. Το πώς θα μιλήσεις, το πώς θα σε ακούσουν, το πώς θα σου μιλήσουν, το πώς θα σε ακούσουν, και το πώς όλο αυτό θα γίνει σε ένα πλαίσιο συναισθηματικού δούνε και λαβήν, που θα αφήσει ένα θετικό ισοζύγιο. Τι είναι πιο σημαντικό να ανακαλύψουμε, η ομορφιά που έχουμε μέσα μας ή η ομορφιά των άλλων? Για μένα το πιο σπουδαίο είναι να είσαι τυχερός και να έχεις καλούς δασκάλους, ώστε να ανακαλύψεις τα εργαλεία που την οποιαδήποτε ομορφιά θα μπορέσεις να την κάνεις και δική σου. Και άμα βρεις τα εργαλεία, τον τρόπο δηλαδή, αυτό θα πει τα εργαλεία, τότε το μέσα και το έξω δεν διαφέρουν. Μιας και αναφέρατε καλούς δασκάλους, είναι τύχη βέβαια, πιστεύω, τύχη στον άνθρωπο να τύχει ένας καλός δάσκαλος. Ναι. Αλλά είναι η μεγαλύτερη ίσως τύχη. Ποιος είναι ο καλός δάσκαλος κατά τη γνώμη σας? Είναι αυτός που σε ακούει, δεν σε υποκαθιστά, αλλά σε κρατάει σταθερά από το χέρι όταν πρέπει να κρατηθεί σε μια δύσκολη στιγμή, είτε συναισθηματική είτε διανοητική, προκειμένου να αντέξεις την περιπέτεια της γνώσης, η οποία γνώση είναι γνώση του κόσμου και γνώση του εαυτού σου. Αυτός είναι ο δάσκαλος. Τα παιδιά ονειρεύονται σήμερα σαν τρελά, με τις δύο σημασίες του όρου. Δηλαδή ονειρεύονται πολύ, αυτό θα πείτε σαν τρελά. Ονειρεύονται πολλά μεγάλα πράγματα, γιατί όντως ο μεγάλος κόσμος είναι πια, ανοίγεις το παράθυρο και τον βλέπεις όλον, την τηλεόραση, το διαδίκτυο κτλ. Οπότε είναι εύκολο να φτιάξεις όνειρα. Αλλά ονειρεύονται και σαν τρελά, με την έννοια ότι υπάρχει πάρα πολύ παραμύθι που κυκλοφορεί, όχι ανιδιοτελές. Είναι δηλαδή το παραμύθι του να γίνει το παιδί από πολύ μικρό καταναλωτής. Για να μην κοροϊδευόμαστε, δηλαδή, που καταλήγει όλη η ιστορία. Και σε 1,5 χρόνο και θέλεις, ας πούμε, πώς το λένε, 6 μπάλες ποδοσφαίρου. Έχει αναπτύξει ο Τσόμσκι τους 10 τρόπους χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Δυστυχώς είναι γνωστά για από παλιά. Ναι, και παλιά τα ξέρουν πριν τα πει ο καημός ο Τσόμσκι. Τα ξέρουν αυτοί που τα αξιολογούν και τα αξιοποιούν υπέρ τους, δηλαδή όλη αυτή η βιομηχανία της διαβουκόλησης του κόσμου, της κατεύθυνσης των μυαλών, ώστε να είσαι καλός καταναλωτής. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, στην κουλτούρα που ζούμε σήμερα, αυτή του καταναλωτικού ναρκισμού, όλη η ιδέα είναι να
γυαλίζεσαι συνέχεια να κοιτάζεις τον καθρέφτη, να καμαρώνεις τον εαυτό σου, και για να τον καμαρώνεις πρέπει να φοράς ρούχα από αυτούνα, να έχεις αυτοκίνητα από τ' άλλο, στυλό, δεν ξέρω τι, και ρολόι και γυαλιά και κολοκύθια όλα. Δηλαδή δεν φτάνει ποτέ να είσαι ο εαυτός σου, πρέπει να είσαι οπωσδήποτε κάποιος άλλος. Και μόλις γίνεις ο κάποιος άλλος, βεβαίως αυτή είναι η τέχνη της διαφήμισης, αμέσως απαξιώνεται, πρέπει να είσαι ο αμέσως επόμενος. Ο επόμενος και δεν σταματάει ποτέ. Και χάνεις συνέχεια τον εαυτό σου. Γι' αυτό λέω ότι κάνουν και όνειρα τρελά. Και εδώ πάλι γυρνάμε στο ότι είναι πολύ σπουδαίο οι γονείς να μην παρασυρθούν σε αυτές τις φαντασιώσεις των παιδιών, που είναι και δύσκολο να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Τα παιδιά, και να μπορέσουν να τα φέρουν στην πραγματικότητα, όχι της στέρησης, και στην πραγματικότητα της αξίας των πραγμάτων, που είναι πάντοτε συνάρτηση της ανθρώπινης αξίας τους και όχι της επίδειξης για τον άλλον. Ναι, γιατί ο άνθρωπος έχει τάση να καλλιεργεί το ανόητο μέρος της ψυχής, όπως έχει πει και ο Αριστοτέλης. με το ντύσιμο της ψυχής δεν ασχολούμεθα καθόλου, ασχολούμεθα με το εξωτερικό ντύσιμο, έτσι δεν είναι? Είναι δυσάρεστες κουβέντες αυτές, ναι. Αλλά το ότι το γνωρίζουμε σημαίνει ότι έχουμε τρόπο, αυτό που είναι μια εσωτερική παρόρμηση, αυτό ο ναρκισμός υπάρχει μέσα σε όλους μας, πώς να το κάνουμε, δεν είναι κάτι κακό, αλλά μπορείς να το καλλιεργήσεις ώστε να μην είσαι εσύ υποχείριό του, αλλά να είναι και αυτό κομμάτι, αν θέλεις, μιας ευχάριστης στιγμής στην κοινωνική μας ζωή, στη σχέση με τον εαυτό μας κτλ. Και εγώ που σας λέω όλα αυτά κατά την αρχή μου, και εγώ κάθε πρωί χτενίζομαι αν μπήνει τα μαλλιά μου σαν ας πούμε μέσα στη βρώμα και την ακαταστασία, φοράω και ένα άρωμα ώστε να μην είμαι μουρμουρός, φοράω και αποσμητικό, εντάξει, αλλά κάπου εκεί σταματάει με ένα μέτρο, πανμέτρο, το μέτρο είναι σε αυτή την ιστορία. Κανείς δεν λέει να είμαστε άσχημοι και μαγκούφιδες. Είσαι ας πούμε οι αρχαίοι που κάτι ξέρανε από το να ζούμε καλά, δηλαδή το ευζήν, λέγανε ότι πρέπει να είσαι καλός και καθός, δηλαδή να έχεις αισθητική. Ακριβώς. Και καλή ψυχή. Αυτά τα πράγματα δεν είναι έξω από το ανθρώπινο μέτρο, αλλά χρειάζονται το μέτρο. Χρειάζονται το μέτρο, γιατί τα πάντα χρειάζονται μέτρο, και η ελευθερία ακόμα χρειάζεται μέτρο, έτσι δεν είναι? Διότι η καλή διαχείριση της ελευθερίας είναι αυτή που θα σε πάει παραπέρα και θα χαρίσει τη ζωή, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι ελευθερία. Η ελευθερία είναι να παίζεις χωρίς πολλά φάουλ. Αυτή είναι η ελευθερία. Μπράβο. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τον κανόνα του παιχνιδιού και να τον έχεις τόσο εμπεδώσει μέσα σου, ώστε φυσικά και αυθόρμητα να παίζεις. Είναι σαν να ξέρεις την τεχνική του χορού ή του οργάνου και να το παίζεις χωρίς κάθε στιγμή να σκέφτεσαι πού θα βάλω το χέρι μου, πού θα βάλω το πόδι μου, να σου βγει από μόνο, αλλά ξέροντας. Με γνώση, δηλαδή, αυτό το λέει ο φιλόσοφος, ότι η ελευθερία είναι η γνώση της αναγκαιότητας. Και είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Στην Ανατολή αυτό το λένε, ότι ποια είναι η σχέση του σοφού με την αναγκαιότητα. Ο σοφός είναι η αναγκαιότητα, με την έννοια ότι έχει ενσωματώσει στον τρόπο της προσωπικής του λειτουργίας και την αίσθηση της αναγκαιότητας, της λογικής του κόσμου, της λογικής των πραγμάτων κτλ. Η ελευθερία δεν είναι ότι κάνω ό,τι μου γουστάρει. Πολύ απλά, να σου πω εγώ τη συνέπεια του, κάνω ό,τι μου γουστάρει. Πολύ γρήγορα θα βρεθείς απέναντι σε έναν άλλον που θέλει και αυτός να κάνει ό,τι του γουστάρει. Την πρώτη φορά μπορεί κάπως να τη βγάλεις ψιλοκαθαρή. Τη δεύτερη θα σε πλακώ στις μάπες και εσύ χάσεις. Άρα δεν είναι αυτό η ελευθερία. Είναι η ελευθερία αυτό, είναι γνώση αναγκαιότητας. Είναι οι άνθρωποι ελεύθεροι σήμερα? Με όλα αυτά που είπαμε πριν. Πόσο δύσκολη κουβέντα είναι αυτή. Πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή υπάρχουν νησίδες που υπάρχει μια ελευθερία, αν θέλετε, με την εξής έννοια, ότι είναι η ελευθερία της φαντασίας. Δεν απαγορεύεται να φαντάζεσαι, δεν απαγορεύεται να φαντασιώνεσαι, δεν απαγορεύεται να εκφράζεσαι. Και αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση του δυτικού πολιτισμού όλος ιδιαιτέρως. Ας το πούμε, δηλαδή, μέσα σε όλα τα κακά που έχει, έχει αυτό καλό, ότι τουλάχιστον η σκέψη δεν τιμωρείται. Αν και αρχίζω να παρατηρώ και περίεργα πράγματα, ότι λέει καταδικάστηκε ο δημοσιογράφος ο Γερμανός, επειδή αποκάλεσε τον Ερντογάν εκείνο το παράξενο πλάσμα στον άρχοντα των δακτυλιδιών. Ναι. Αυτό το πράγμα το θεωρώ παράξενο σύμπτωμα, θα ήθελα να πιστέψω ότι και θα διορθωθεί και δεν θα επαναληφθεί. Παρόλα αυτά έχουμε την ελευθερία της φαντασίας. Όμως στην πρακτική μας ζωή δεν είμαστε και τόσο ελεύθεροι όσο βαφκαλιζόμαστε να πιστεύουμε. Γιατί ελευθερία δεν είναι αυτό που πολύ συχνά ακούω να λένε. Ελευθερία είναι να έχεις πολλές επιλογές.
ας πω, αν οι επιλογές που αναγκάζεσαι να πραγματοποιήσεις είναι το τι ρούχο θα φορέσεις από τα πιο σινιέ ή το ποιο αυτοκίνητο θα πάρεις που πρέπει να είναι πιο μεγάλο από του γείτονα. Αυτό είναι επιλογή εξάρτησης, αυτό νομίζω. Στην ουσία είσαι, ας πούμε, μαριονέτα που μέσα στα άλλα σου έχουν καλλιεργήσει για την αυταπάτη ότι είσαι και ελεύθερος. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω μια πάρα πολύ δύσκολη κουβέντα. Η αληθινή ελευθερία είναι για μένα η ελευθερία να πεις όχι σε κάτι που είναι χρήσιμο ή ευχάριστο, αλλά δεν έχει μέσα την ανθρώπινη διάσταση και το στοιχείο της αγάπης. Εκεί κρίνεται ο ποιος είναι στα αλήθεια ελεύθερος. Θα σας κάνω τώρα μια ερώτηση έτσι που με βασανίζει. Η εξέλιξη η τεχνολογική είναι ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Η κοινωνική εξέλιξη όμως είναι στάσιμη. Για ποιο λόγο πιστεύετε? Για μένα η ιστορία της ανθρωπότητας είναι η ιστορία της κυριαρχίας. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια μισοαληθινή, μισομυθική πρώτη εποχή που η κυριαρχία δεν ήταν τόσο ρυθμιστική για την κοινωνική ζωή. Από μια στιγμή και πέρα έγινε ο κύριος ρυθμιστικός παράγοντας. Και στη σημερινή κοινωνία που ζούμε, όποιος έχει την αυταπάτη ότι υπάρχει οτιδήποτε που μπορεί να είναι πάνω από το στοιχείο της κυριαρχίας, θα το πληρώσει. Με αυτή την έννοια, η εξέλιξη της τεχνολογίας υπόκειται στις λογικές της κυριαρχίας. Και γι' αυτό το λόγο, ενώ η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει μέσα και απελευθερωτικές διαστάσεις, επειδή υπόκειται, γίνεται εργαλείο στα χέρια της κυριαρχίας, των κυρίαρχων, για να το πω και έτσι, δεν είναι αόριστο πράγμα η κυριαρχία, υπάρχουν κάποιοι κυρίαρχοι που χρησιμοποιούν τα εργαλεία της κυριαρχίας. Αυτοί έχουν προνομιακή πρόσβαση και στην τεχνολογική εξέλιξη και δεν θέλουν η όποια απελευθερωτική επίδραση της τεχνολογικής εξέλιξης να περνάει στην κοινωνία, αλλά να χρησιμοποιείται και η τεχνολογική εξέλιξη για την παραπάνω εμπέδωση της κυριαρχίας τους. Αυτό είναι για μένα, πέρα από και άλλους παράγοντες, που μπορώ να σας μιλάω τρεις ώρες έτσι, για ψυχολογικούς και πολιτισμικούς παράγοντες, αλλά το σπουδαιότερο από όλα είναι ότι οι κυρίαρχοι αξιοποιούν την τεχνολογική εξέλιξη πρώτα και κυρία την εμπέδωση της κυριαρχίας τους και ό,τι άλλο θα πρέπει να είναι συμβατό κατά αυτούς με αυτή την ιστορία. Γι' αυτό και αν θέλετε, κάθε τόσο έχουμε στραβές. Επειδή το διαδίκτυο δίνει μια ελευθερία ροής πληροφορίας, όχι αξιόλογης πάντα και όχι πάντα αφομοιώσιμης, αλλά τουλάχιστον ροής. Να τρέχει. Κάθε τόσο βλέπει, πέφτει ψαλίδι λόγω κλεισέρ, λέει όλη η χώρα, λέει, έκλεισε. Ας πούμε. Ο άλλος, πάλι καλή του ώρα, ο Ερντογάν σήμερα, έχει την τιμητική του φαίνεται στην κουβέντα μας, έριξε το Twitter, έριξε τα πάντα, λέει, γιατί δεν θέλει να ακούει κάτι που δεν το αρέσει. Δηλαδή, αυτό είναι σε καρικατούρα κάτι που γίνεται με πολύ βιοδιακριτικό τρόπο, ώστε να μην γίνεται αντιληπτό σαν, ας πούμε, πράξη κυριαρχίας από όλους τους κυρίαρχους. Χρησιμοποιώντας λοιπόν ως όργανο οι κυρίαρχοι την τεχνολογία, μας ελέγχουν και καλύτερα, έτσι δεν είναι? Η εμπειρία μάλλον αυτό δείχνει. Αυτό δείχνει η εμπειρία. Ναι. Είστε συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα. Άγγελος Σταθόπουλος στο μικρόφωνο, Γιάννης Ψυχογιός ρυθμίζει τον ήχο. Και είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο ο ψυχολόγος, ψυχίατρος και συγγραφέας Νίκος Σιδέρης. Να πούμε ότι έχει εκδώσει αρκετά βιβλία με θέματα, έχει δείξει ευαισθησία αρκετή για την κρίση, για το παιδί. Να πω για ένα βιβλίο που είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία που είχατε βγάλει πριν κάποια χρόνια, «Τα παιδιά δεν θέλουν γιατρό, θέλουν γονείς». Δεν θέλουν ψυχολόγο, γονείς θέλουν. Δεν θέλουν ψυχολόγο, γονείς θέλουν. Θα ήθελα να σταθούμε στο «Κατά διαβόλο Ευαγγέλιο». Είναι η πολιτική ψυχολογία της κρίσης. Να ρωτήσω εάν ο πολιτικός λόγος τόσα χρόνια σεβόταν την αληθή χρονικότητα, όπως λέτε στο βιβλίο σας. Αυτό που συνέβη στα χρόνια της κρίσης ήταν μια παρόξενση ενός φαινομένου που έχει πίσω του γύρω στα 30 χρόνια ζωής μέχρι την έκρηξη της κρίσης. Και το φαινόμενο αυτό είναι η δημιουργία, η διαμόρφωση μέσα στα χρόνια ενός ψυχικού και διανοητικού κενού.
Λέει σιγά σιγά οι άνθρωποι χάνουν την ικανότητά τους να σκέφτονται. Αυτό θα πει. Και πολύ περισσότερο να λογίζονται πολιτικά. Μπορεί να φαίνεται παράξενο για τους πολιτικολογούντες Έλληνες, αλλά όταν δεν έχεις κατάλληλα εργαλεία, που είναι πρώτα απ' όλα έγκυρες λέξεις και μια αίσθηση της πραγματικότητας, τότε μπορεί να πολιτικολογείς, αλλά στην ουσία αερολογείς και κοροϊδεύεσαι ότι σκέφτεσαι πολιτικά, ενώ δεν σκέφτεσαι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που ξεκίνησε με το ότι οι λέξεις έχασαν σιγά σιγά το νόημά τους, και αυτό με μια συστηματική προσπάθεια των κυρίαρχων πάλι. Πάλι των κυρίαρχων. Δηλαδή, να σας πω, η πράξη γένεσης, αν θέλετε, η εμβληματική στιγμή γένεσης, έτσι, η εμβληματική εναρκτήρια στιγμή αυτής της διαδικασίας, είναι η περίφημη φράση του Αείμνηστου τότε κτλ., που είπε ότι οι βάσεις φεύγουν για πάντα, εννοώντας ότι οι βάσεις θα μείνουν για πάντα, και κανείς δεν θα ξαναμιλήσει ποτέ γι' αυτό. Όπερ και γένετο. Δηλαδή, όταν αρχίσουν οι λέξεις να χάνουν το νόημά τους σε τέτοιο βαθμό, είναι σιγά σιγά αδύνατο να σκεφτείς. Γιατί λες το τίποτα. Τίποτα συν τίποτα, πλην τίποτα, επί τίποτα, ίσον τίποτα. Απαξιώνονται δηλαδή, και οι αξίες, οι θεσμοί. Στο μεταξύ, χάνεις την επαφή με την πραγματικότητα, κυρίως μέσα από αυτή τη λογική της επίπλας της ευμάρειας. Του ότι λεφτά είναι εύκολο να βρεις, να λέει λεφτά υπάρχουν, δεν ξέρω τι. Συν το ότι χάνεις την επαφή με την πραγματικότητα, γιατί δεν εργάζεσαι, αλήθεια. Κάνεις ό,τι εργάζεσαι. Σε όλους τους τομείς κτλ. Και όλα αυτά φτιάξανε αυτό το ψυχοδιανοητικό κενό. Στα χρόνια της κρίσης, αυτό που συνέβη είναι ότι μπροστά σε αυτή την ιστορία των μνημονίων, δηλαδή της υπαγόρευσης, αυτό είναι δίκτατ, το λένε αυτό το πράγμα. Υπαγόρευση. Υπαγόρευση είναι που υφίσταται η πολιτική και η κοινωνική και η οικονομική ζωή της χώρας από ξένους επικυρίαρχους. Χρειάστηκε να επιστρατευτούν τα μεγάλα μέσα της προπαγάνδας και συγκεκριμένα μπήκε σε ισχύ ένα πολύ περίεργο επικοινωνιακό σχήμα με τρομακτικές όμως συνέπειες, που στην ψυχολογία έχει όνομα, είναι γνωστό και μελετημένο και ονομάζεται διπλός δεσμός, που θα πει το εξής απλό πράγμα στην ελληνική περίπτωση. Αν αντισταθείς, χάθηκες, γιατί η Ελλάδα θα κροκοπήσει, δεν μας δίνουν τα λεφτά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο φόβος, αν υποκύψεις, χάθηκες, δεν θα σου κοπούν οι μισθοί, θα χάσεις τη δουλειά, θα κλείσουν τα μαγαζιά και τα παιδιά σου θα φύγουν γιατί δεν θα έχουν εδώ πέρα μέλλον και τα λοιπά. Μάλιστα. Και ως εδώ θα έλεγε κανείς ότι αυτά τα ξέρει η ανθρωπότητα. Πολλές φορές έχει βρεθεί να επιλέξει μεταξύ δύο κακών. Και υπάρχει κανόνας που λέει μεταξύ δύο κακών το μη χειροβέλτιστο. Όμως εδώ πέρα, αν θέλετε, που φτιάχνει το διπλό δεσμό, ένα τρίτο μήνυμα που έρχεται επάλληλο με αυτά ταυτόχρονα και λέει: απαγορεύεται να σκεφτείς επειδή είναι μονόδρομος. Το είπε η Τρόικα. Αν θυμάστε, όλη η πολιτική σκέψη, στην ουσία μη σκέψη, βασίστηκε ακριβώς στην απαγόρευση της σκέψης. Ότι τι να σκεφτείς, σκάσε και προχώρα, και ό,τι και να κάνεις λάθος είναι, θα το πληρώσεις. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή αν πεις όχι, χάθηκες, αν πεις ναι, χάθηκες, και απαγορεύεται να σκεφτείς πάνω σε αυτό που σου λέω, διαλύει το μυαλό των ανθρώπων. Αυτό συνέβη στην Ελλάδα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι ήταν σαν τρελαμένοι, αυτό είναι η κοινή αίσθηση. Ναι, τα έχουν παίξει, αυτό που λέμε, ναι. Γι' αυτό κοιτάνε σαν χαζοί, δεν μπορούν να σκεφτούν καθόλου μα καθόλου νυφάλια και ορθολογικά, όλο σπασματικά πράγματα κάνουν. Και όλο το αυτό δεν σταματάει και τη δημιουργικότητα, συγγνώμη σας. Όταν δεν μπορεί να σκεφτείς, ειδικά στα δύσκολα, ή θα γίνει θαύμα, τελευταίος σπανίζει, ή θα σε σώσουν οι καλοί ισχυρότεροι. Αυτά λέει ο Μακιαβέλη, ότι αν φωνάξει έναν ισχυρό μέσα στη χώρα σου για να σε σώσει, θα σε σώσει από τον κίνδυνο για τον οποίο τον κάλεσες, αλλά μετά θα σε κάνει δούλο του. Θα σε κάνει αυτό ακριβώς η Ελλάδα αυτό τον καιρό. Και αυτό έχει μεταφραστεί δυστυχώς και στα μυαλά των ανθρώπων. Δηλαδή έχουμε χάσει την ικανότητα να λογιζόμαστε πολιτικά, και αυτό είναι μεγάλο κρίμα, να το πω έτσι, για ένα λαό ο οποίος έχει τεράστια παράδοση και τεχνογνωσία στον πολιτικό λογισμό. Αυτό τώρα ήρθε ταυτόχρονα, αυτό το εργαλείο διακυβέρνησης, να υποστηρίξει και να υποστηριχθεί από ένα ευρύτερο πράγμα που είναι το διέρη και βασίλευε. Δηλαδή η βασική αρχή διακυβέρνησης στα χρόνια της κρίσης είναι διέρη και βασίλευε, που σημαίνει
Σώσε το τομάρι σου, ο καθένας για πάρτι του, όλοι ενάντια στον καθένα, όλοι ενάντια σε όλους, φάτους να μην σε φάνε. Γιατί... Αυτό είναι, το οποίο για μένα αυτό είναι ένα παράδοξο και τρελό υπόδειγμα κοινωνικής συμβίωσης χωρίς κοινωνικό δεσμό. Γιατί όταν όλοι τρώγονται με όλους, αυτό δεν κάνει κοινωνία, κάνει ζούγκλα. Κάνει ένα καθεστώς ανομίας και ζούγκλας. Αυτό είναι ακριβώς που ονομάζω και είναι ο τίτλος του βιβλίου που αναφέρατε, mm-hmm. το Κατά Διαβόλου Ευαγγέλιο, που μελετά ακριβώς την πολιτική ψυχολογία της κρίσης. Αυτό ονομάζω το Κατά Διαβόλου Ευαγγέλιο, που συνοψίζεται ακριβώς την παράξενη δαιμονική εντολή: μισείτε αλλήλους. Αυτό δεν δημιουργεί, διότι όταν σου εξαφανίζουν και τα οράματα, όταν δεν υπάρχει όραμα, δεν πας πουθενά, δεν δημιουργεί ένα τραύμα πολύ βαθύ που θα χρειαστεί χρόνια, γενιές ίσως, για να υπουλωθεί. Τρεις. Με ρώτησε. Πολύ αισιόδοξος. Μια φορά, θα σου πω. Μια φορά κάναμε συζήτηση με ποιον συναδελφό σας και λέει, και βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα γίνει για τα ψυχολογικά που ζούμε σήμερα και τα λοιπά. Και του απάντησε, όχι, ξέρουμε, με ακρίβεια. Ότι ακριβώς θα χρειαστούν τρεις γενιές για να ξεπεράσουμε αυτό το τραύμα, γιατί είναι ένα συλλογικό. Είναι συλλογικό τραύμα αυτό που ζούμε. Και θα χρειαστούν τρεις γενιές για να μπορέσουμε να το αφομοιώσουμε και να γίνει η ιστορία. Ένα κομμάτι της δύσκολης πορείας μας προς τα όπου πάμε. Το αντίστοιχο μπορεί να το δουν οι άνθρωποι που έχουν μια ηλικία και πάνω, αν θυμηθούν τι λέγανε οι γονείς και οι παππούδες τους, όταν έκανες λίγο το δύσκολο που είσαι παιδάκι και τα λοιπά, έλεγε μια κατοχή σας χρειάζεται. Μπράβο, ναι. Αυτό ερχόταν να υποθεί από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί και να μην είχαν ζήσει στην κατοχή. Είναι ένα πολύ μικρό παιδί και δεν το είχαν εξακοής μόνο και για τους προστατεύαν για τέτοια. Και όμως το τραύμα είχε μείνει, είχε μεταφερθεί από μια γενιά στην άλλη και χρειάστηκαν ακριβώς τρεις γενιές. Οι παππούδες μας το λέγαν και το εννοούσαν απολύτως. Οι γονείς μας το ξέραν ότι κάπως έτσι είναι, αλλά σιγά σιγά άρχισε να λένε έλα ρε και τα λοιπά. Υπήρχε μια απόσταση και μικρή. Και κάποια στιγμή εμείς τα παιδιά τους, ας πούμε, φτάσαμε να το βλέπουμε σαν κομμάτι ιστορίας, αλλά η φράση είναι χαρακτηριστική του τι σημαίνει συλλογικό ψυχολογικό τραύμα, όπως αυτό που υφιστάμεθα σήμερα λόγω της ψυχικής κακοποίησης, γιατί πέρα από την οικονομική, την υλική, υπάρχει μια τρομακτική ψυχολογική κακοποίηση των ανθρώπων που είναι ακριβώς της τάξης του τραύματος. Και το τραύμα χρειάζεται, όπως ξέρουμε από τη θεωρία και από την εμπειρία, τρεις γενιές για να μπορέσει να μπει στο λόγο, να δουλευτεί και να γίνει ιστορία. Όπως έλεγε και ο παππούς μου, σπίτια φτιάχνονται, άνθρωποι δεν φτιάχνονται εύκολα. Θα ήθελα να κλείσουμε, όπως ξεκινήσαμε, αφού μιλάμε για την κρίση, πώς προσλαμβάνουν τα παιδιά την κρίση και, ποια είναι η σχέση των γονιών, γιατί τα παιδιά την εισπράττουν διαφορετικά την κρίση, έτσι δεν είναι, γιατί είναι στην αρχή της ζωής τους, θέλουν να κάνουν όνειρα, θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο, αλλά είναι εγκλωβισμένα σε μία κοινωνία, σε ένα χώρο, σε ένα τόπο ο οποίος είναι, κουβαλάει όλα αυτά που είπαμε πριν. Κοιτάξτε, αυτό που συνοψίζει την απάντηση είναι το ότι τα παιδιά δεν προσλαμβάνουν την κρίση αυτοτελώς. Δηλαδή η αίσθηση των παιδιών για το τι συμβαίνει, τι είναι αυτό που συμβαίνει και τα λοιπά, τι νόημα έχει, τι αξία, πώς να σταθούμε και αυτά, φιλτράρεται από τη στάση των μεγάλων. Mm-hmm. Και όσο μικρότερο το παιδί, τόσο πιο βαριά είναι αυτή η διαδικασία του φιλτραρίσματος. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα παιδιά βιώνουν την κρίση είτε από άμεσο βίωμα, αλλάζουν σπίτι, δεν έχουν τις ευκαιρίες που είχαν, καμιά φορά δεν έχουν φαγητό να φάνε, γιατί και αυτό συμβαίνει. Όχι μόνο αυτό, και αρρώστιες και διαζύγια, ναι, και πολλά προβλήματα. Τις εντάσεις του σπιτιού. Εντάσεις του σπιτιού, βέβαια. Τη στενοχώρια κτλ. Είτε ακούγοντας ή συναντώντας στο σχολείο, για παράδειγμα, το άλλο το παιδάκι που το βλέπεις ότι σε κοιτάει και τρώσει εσύ κουλούρι και αυτό κοντεύει να σκάσει, ας πούμε, τη στενοχώρια του γιατί δεν έχει να φάει κτλ. Δηλαδή, τα παιδιά θα ζήσουν την κρίση και την έχουν ζήσει ως τα τώρα με έναν τρόπο που σε ένα βαθμό το μικρότερο είναι μέσα από την άμεση προσωπική τους εμπειρία, αλλά στο μεγαλύτερο είναι μέσα από το πώς φέρονται οι μεγάλοι και πώς μιλούν οι μεγάλοι στα παιδιά για την κρίση. Γι' αυτό και έγραψα ολόκληρο βιβλίο,
που έχει έχετε θέμα γράψει τίτλο, το «Μιλώ δηλαδή, για την κρίση με το παιδί». «Μιλώ για την κρίση με το παιδί». Mm. Δεν είναι απλά «προστατεύω το παιδί από την κρίση». Το παιδί δηλαδή χρειάζεται απέναντι στην κρίση από τους μεγάλους ομπρέλα και λόγια. Δηλαδή χρειάζεται πρακτική προστασία όσο μπορούμε. Ας βγάλουμε μέσα στην μπουκιά από το στόμα, ας φάει το παιδί μας. Αλλά χρειάζεται και ένα νόημα. Και γνώση, να μην το κρύβουμε δηλαδή. Πρέπει να μπορέσουμε να του δώσουμε, να καταλάβει ότι όντως συμβαίνει κάτι. Αυτό το κάτι είναι περίπου αυτό. Και απέναντι σε αυτό το κάτι υπάρχει αντίδοτο. Αυτά είναι τα τρία πράγματα που μπορούν οι μεγάλοι να δώσουν στο παιδί. Εγώ τα έχω κωδικοποιήσει σε αυτό το βιβλίο με έναν τρόπο ως εξής, ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν ένα πράγμα για το τι είναι αυτό που συμβαίνει και που το λέμε κρίση. Ότι ζούμε σε έναν κόσμο σκληρό, άνισο και άδικο. Αν αυτό δεν το καταλάβουν τα παιδιά, τότε πέρα από το ότι δεν θα καταλάβουν τι συμβαίνει και θα φτιάχνουν φαντασίες τις πιο περίεργες, κινδυνεύουν να στραφούν άθελά τους τα παιδιά εναντίον των γονέων τους. Γιατί το παιδί, για όσα το συμβαίνουν καλά και κακά, συνήθως αρχίζει και κάνει ένα, ας το πούμε, πίστοση και χρέωση, και με μεγαλύτερη ευκολία σας βεβαιώνω, χρέωση, χρέωση στους γονείς του. Βέβαια. Έτσι, δηλαδή, α, εσύ δεν μου πήρες και τα λοιπά, βρε παιδί μου, βρε καλό μου, χρυσό, εσύ. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε τα παιδιά να έχουν μια ιδέα περί του τι εστί κρίση, ας είναι μικρά, προκειμένου ακριβώς να μην διαραγεί η σπουδαιότερη προστασία τους, που είναι η καλή τους σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης και προστασίας με τους γονείς τους. Και γι' αυτό πρέπει να τους πούμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο σκληρό, άνισο και άδικο. Απέναντι σε αυτόν τον κόσμο, το σκληρό, άνισο και άδικο, που γεννάει όχι μόνο στην Ελλάδα ή στο σπίτι σου, παιδί μου, σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα σπίτια και σε όλη την Ευρώπη και ένα Θεός ξέρει πού ακόμα, γεννάει αυτό που λέμε κρίση, δηλαδή φτώχεια, στενοχώρια, μουρμούρες, όλα όσα φέρνει η κρίση. Απέναντι σε αυτό όμως υπάρχει αντίδοτο. Και το αντίδοτο στην ουσία είναι η ανθρώπινη σχέση και το μυαλό. Αυτά τα δύο έχουμε εμείς οι άνθρωποι για να τα βγάζουμε πέρα, όχι απλώς στα δύσκολα, στα τερατωδώς δύσκολα. Δηλαδή ο Οδυσσέας, που είναι η κορυφαία στιγμή, αν θέλεις, δοκιμασίας, Οδύσσια λέμε ότι ζούμε. Βέβαια. Πώς τα έβγαλε πέρα, επειδή είχε μπράτσα, πουθενά δεν του χρησιμεύσανε. Τα έβγαλε πέρα επειδή είχε μυαλό και το έβαζε να δουλέψει σε όλες τις, δηλαδή σε Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη ταχύτητα, ό,τι γινόταν. Και δεύτερον, μπορούσε ό,τι υπήρχε κοντά του να το αξιοποιήσει πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους. Έτσι. Για καλό, για κακό κτλ. Με τη βοήθεια των άλλων πήραν το δοκάρι και τυφλώσαν τον κύκλοπα. Μόνος του δεν μπορούσε να το φτιάξει κτλ. Δηλαδή, η ιδέα είναι ότι υπάρχει αντίδοτο που είναι η ανθρώπινη σχέση. Δηλαδή, στα δύσκολα πάμε κοντά στους δικούς μας, μαζί τους προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει, τι μας συμβαίνει, τι θέλουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει μετά μια κοινή προσπάθεια που έχει σαν κύριο εργαλείο τη σκέψη, και από εκεί και πέρα υπάρχει η δυνατότητα, γι' αυτό λέω αυτά είναι τα όπλα του φτωχού, να το πούμε πολύ απλά, να ανοίξεις το μυαλό σου, να μην κολλήσεις μόνο σε αυτό που σε πονάει, και ο πόνος το έχει αυτό, ότι σου κλείνει τον ορίζοντα, συγκεντρώνεσαι μόνο σε εκεί που πονάει, ενώ ο κόσμος είναι χίλια ακόμη πράγματα και καλά και κακά, να μπορέσεις να δεις λίγο πλατύτερα τι άλλα υπάρχουν και τι μπορεί να γίνει. Και τελευταίο, ότι υπάρχει πέρα από τα υλικά αγαθά, υπάρχει αυτό που λέμε η αξιοπρέπεια. Αυτό πρέπει να το μάθει το παιδί, ότι μπορεί να μην έχουμε, ας πούμε, καινούργια ρούχα να πάρουμε, αλλά αν είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας και με τους γύρω μας, αυτό από μόνο του μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε όμορφα και τα λοιπά. Ένα πολύ μεγάλο μυστικό σε αυτό το πράγμα είναι το πώς μιλάμε. Το πώς μιλάμε. Με το παιδί. Γιατί αν αρχίσει να του εκθέτει επιχειρήματα, να του δώσει να διαβάσει το βιβλίο μου, δεν νομίζω ότι θα βγάλει και πολλά συμπεράσματα εδώ. Και δικαίως. Έτσι, αν αρχίσει, αν θες να του πεις τι είναι η κρίση, να του εξηγήσεις ο κόσμος είναι σκληρός και άνθρωπος και άνθρωπος με αφηρημένες έννοιες, διότι όπως είπε και ο Αριστοτέλης, δεν ξέρω. Υπάρχει και τάση πολλές φορές να βγάλουμε και το δικό μας θυμό. Διάφορα, ναι. Εκεί πέρα υπάρχουν τρόποι να μιλάς τη γλώσσα του παιδιού, να ξέρεις τον κόσμο του παιδιού σου, τι αναφορές έχει κτλ. Αλλά το σπουδαιότερο είναι να του μιλάς με ιστορίες. Δηλαδή, αν μπορέσεις να πεις κάτι στο παιδί με ιστορίες, αυτό θα γράψει μέσα στην ψυχή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και υπάρχουν τώρα ιστορίες που είτε τις φτιάχνεις εσύ για τις ανάγκες περίστασης,
Πολύ ενδιαφέρον ιστορία, αυτό που λέτε. Ναι. Το δεύτερο είναι οι ιστορίες που υπάρχουν μέσα στον κόσμο των παιδιών ήδη. Είναι τα παραμύθια, τα βιβλία που διαβάζουν, mm-hmm. τα έργα που βλέπουν, τα games που παίζουν κτλ. Και τέλος είναι οι ιστορίες που μπορούν να φτιάξουν τα παιδιά και να τις κουβεντιάσουν με τους μεγάλους. Παράδειγμα από τις ιστορίες που υπάρχουν μέσα στο σύμπαν των παιδιών και μπορεί να τις αξιοποιήσουν μεγάλοι και γονείς και δάσκαλοι, παιδαγωγοί πάσης φύσεως, για να δώσουν στα παιδιά να καταλάβουν τι είναι η κρίση και τι κάνουμε μέσα στην ώρα της κρίσης, είναι για παράδειγμα να διαβάσουν το παραμύθι του Όσκαρ Ουάιλντ, ο λυπημένος πρίγκιπας. Που εκεί μέσα, βέβαια, αν θες να μάθεις τι θα πει αυτό που σας είπα πριν, με μια αφηρημένη φράση, ο κόσμος είναι σκληρός, άνισος και άδικος, αν διαβάσεις το λυπημένο πρίγκιπα δεν χρειάζεται καμία άλλη θεωρία, εάν είσαι παιδί παρεπτόντος και μεγάλος. Έτσι, με αυτά μπορείς να προχωρήσεις. Αν θέλουν να καταλάβουν, να δώσεις σε ένα παιδί να καταλάβει γιατί να είναι σκληρός, άνισος και άδικος, και θες να του πεις για την κυριαρχία. Πάλι εδώ, δηλαδή παιχνίδια εξουσίας και ισχύως, είτε οικονομικής είτε πολιτικής. Είναι αυτό το πράγμα. Οι κρίσεις που γεννιούνται δεν γίνονται από το πουθενά. Είναι από τις περίεργες αυτές καταστάσεις. Μπορείς να του πεις, παιδί μου, τον Άρχοντα των Δαχτυλίδων το θυμάσαι. Τον Γκόλουμ το θυμάσαι. Καλή ώρα που πήγαμε. Ναι, ναι, μπράβο. Θυμάσαι πως κάνανε όλοι που τρελαινόντουσαν για την εξουσία. Αυτό το πράγμα το κάνει τους ανθρώπους να τρελαίνουν. Το χρήμα και η εξουσία τρελαίνουν τους ανθρώπους. Αυτό το λένε. Για το χρήμα το λέει ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη. Το λέμε και εμείς σήμερα και όλοι οι άνθρωποι το λέμε. Απλώς μετά το ξεχνάμε. Η ουσία είναι ότι μέσα στις ιστορίες που υπάρχουν, τα παιδιά στα παραμύθια, στα τρία γουρουνάκια, να φτιάξεις στερεό το σπίτι σου γιατί θα έρθουν κάποιοι καιροί. Δηλαδή υπάρχουν χίλια πράγματα που μπορεί να του πεις για το τι συμβαίνει και πώς να φερθείς για να τα αντιμετωπίσεις. Όπως επίσης ένα τρομερό εργαλείο από την εμπειρία μου και από μαρτυρίες που έχω στα χέρια μου από άλλους εκπαιδευτικούς mm-hmm. κτλ. Είναι ακριβώς να δώσει τα παιδιά μολύβι και χαρτί και ή να γράψουν, αν μπορούν να γράψουν, ή να σχεδιάσουν, που όλα τα παιδάκια που μια ηλικία και πέρα μπορούν να ζωγραφίσουν κάτι, mm-hmm. έστω τσάτρα πάτρα, για το τι είναι η κρίση. Το λέμε τη γενικότερη. Δεν μπορεί να το κάνει και πιο ειδικό. Ας πούμε, βγήκαμε χθες στην πλατεία και είδαμε κάτι που είναι η κρίση για μένα. Τι ήταν αυτό? Είδα ένα κύριο που καθόταν και έκλαιγε στην άκρη του δρόμου. Είδα ένα παιδάκι που φορούσε άσχημα ρούχα. Ό,τι θέλει θα πει κάτι παιδί. Υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη εργασία μια ψυχολόγου που λέγεται Ελένη Σουκούρογλου, mm-hmm. η οποία ζήτησε από παιδάκια 4 έως 6 ετών να ζωγραφίσουν την κρίση. Μέσα στο υλικό που προέκυψε βλέπει κανείς ακριβώς δύο πράγματα, ότι τα παιδιά έχουν από 4 χρονών μια σαφέστατη ιδέα για το τι είναι η κρίση, το αποδίδουμε τον πιο εύληπτο για αυτά και καταπληκτικό εύγλωτο για μας τους μεγάλους τρόπο. Και αν ξεκινήσει με αυτό το υλικό να κάνει μια κουβέντα στην τάξη και τα λοιπά για τα παιδιά θα βγουν τρομερά κερδισμένα έχοντας αποκτήσει μια γνώση που είναι στο επίπεδο του μυαλού τους, δηλαδή χωράει ακριβώς το μυαλό τους, αφού από τα ίδια προέρχεται αυτό που θα τους δώσεις πίσω. Απλά το δυναμώνεις, θα δυναμώνεις με το διάλογο, με τη λέξη που είναι αυτή. Και τα βοηθάει να το συνειδητοποιήσουν. Ακριβώς. Και το κάνει. Η λέξη είναι αυτό. Το σταθεροποιεί με στο μυαλό και στο κάνει συνειδητό. Δεν είναι εύκολο. Η εικόνα κυλάει. Mm-hmm. Αλλά ναι. Η λέξη είναι, ας το πούμε, ογκόλυθος. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δυναμώσεις την ψυχή τους, γιατί άμα ξέρεις τι είναι αυτό που συμβαίνει και ξέρεις τι μπορείς να κάνεις, τότε αντέχεις χίλια. Το δεύτερο δε πάρα πολύ ενδιαφέρον πάλι στην εργασία αυτή της Σουκουρούγλου είναι ότι τα παιδιά, ακόμη και αυτά που δεν πλήττονται στο σπίτι τους από την κρίση, αισθάνονται την κρίση και δείχνουν τρομερή ευαισθησία για τον πόνο των άλλων παιδιών. Γι' αυτό και αν θέλετε πέρυσι μου ζήτησαν, δεν θυμάμαι ποιος, τι θα ευχηθώ ή τι συνιστώ στους γονείς και στους δασκάλους να πω στα παιδιά τώρα που αρχίζει η χρονιά mm-hmm. και τα λοιπά. Θα μου το ζητήσουν φαντάζομαι και το Σεπτέμβρη πάλι, και είπα να τους πούνε ότι πρέπει να πούμε στα παιδιά μας, λόγω ακριβώς της κρίσης, ότι είναι ντροπή να κάνεις επίδειξη πραγμάτων και χρημάτων που έχεις εσύ όταν όλα τα παιδάκια στερούνται και υποφέρουν. Δηλαδή τα παιδιά είναι έτοιμα να το δεχτούν αυτό το πράγμα. Δεν τους έρχεται έξωθεν και άνωθεν. Οι ζωγραφίες του δείχνουν ακριβώς αυτό, ότι δεν έχει πληγεί το δικό μου σπιτέα, το σπίτι του διπλανού, και υποφέρω γι' αυτό. Το ίδιο υλικό το είναι στο βιβλίο που έχω γράψει για το bullying. Ζητήσαμε από παιδιά της τρίτης και της πέμπτης δημοτικού, mm-hmm. από ένα δημοτικό σχολείο του Βόλου, και ζωγράφισαν τι είναι το bullying.
Και τα λένε όλα εκεί μέσα. Δηλαδή, παιδιά τρίτης δημοτικού και στο αποδίδουμε τον πιο όμορφο και ανάγλυφο τρόπο για τα ίδια και για μας το τι είναι αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, αν πάρεις το υλικό που παράγει το παιδί, είτε με ζωγραφιά που είναι μια μίνι ιστορία, είτε με αφήγηση, μια άλλη παιδαγωγός, η Αργυρό Μουντάκη, ζήτησε από τα παιδιά της τάξης να φτιάξουν μια ιστορία με ηρωίδα τη Μαρίνα, σχετικά με την κρίση. Και τα παιδιά συνεργάστηκαν όλα μαζί και φτιάξε μια ηρωίδα, τη Μαρίνα, η οποία αναγκάζεται να αλλάξει πόλη και γιατί ο πατέρας κάνει τη δουλειά του και να πάει ζωή. Και πώς καταφέρνει η οικογένεια μέσα από την ανθρώπινη σχέση και την αγάπη των ανθρώπων εκεί που πάει και τη σχέση των παιδιών μεταξύ τους να ξαναβρει την ισορροπία και τη χαρά της ζωής κτλ. Να πώς μπορείς λοιπόν να μιλήσεις στα παιδιά με χίλιους τρόπους για την κρίση, αλλά πάνω απ' όλα να τους μιλήσεις με ιστορίες. Και όχι μόνο με έτοιμες ιστορίες που είναι πολύτιμες, αλλά και με ιστορίες που φτιάχνουν αυτά τα ίδια. Η πιο δημιουργική ηλικία δεν είναι η παιδική ηλικία? Γιατί προσλαμβάνουν όσοι έχουν τα πράγματα και δεν έχουν μπει στην. Τα παιδιά δεν χωρίζουν τη μαγεία αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Και γι' αυτό τον λόγο έχει πάντοτε μια φοβερά ποιητική διάσταση, μια απίστευτη ευαισθησία. Και γι' αυτό για το μυαλό τους, αν είμαστε κοντά τους εμείς οι μεγάλοι και δεν βιαζόμαστε να γυρίσουμε στη δουλειά μας ή δεν ξέρω πού, ας πούμε, στις παρέες μας, τα δικά μας, τότε μπορούμε να κάνουμε θαύματα στην ανατροφή των παιδιών, αρκεί να είμαστε πολύ κοντά τους, που θα πει να γνωρίζουμε τον κόσμο τους, τα ενδιαφέροντά τους, τη μουσική που ακούνε, αυτά που λέμε, τις ιστορίες που τους αρέσουν, το τι θα ζωγραφίσει το παιδί, αν κάτσει να ζωγραφίσει, και μιλάμε πολύ μαζί του. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Λένε ότι, δηλαδή ο Φρόιντ το λέει ότι το παιδί είναι ο πατέρας του ανθρώπου. Ο πατέρας του ανθρώπου. Και αυτό θα πει ότι το τι παιδί θα φτιαχτεί κρίνει το τι μεγάλος ενήλικος άνθρωπος θα υπάρξει. Θα υπάρξει. Λοιπόν, αν φροντίσουμε τα παιδιά μας, και είναι απλό το να τα φροντίσουμε, σας είπα, θέλουν αγάπη και κανόνες, θέλουν να είσαι κοντά τους και λίγο πιο ψηλά, αν τα προφυλάς από τα πονηρά της ζωής. Δεν έχει παραπάνω, πώς να σας το πω. Έτσι, αν δεν βαριέσαι, αν δεν βιάζεσαι, αν δεν απαιτείς από το παιδί σου να ακολουθεί το δικό σου μυαλό για το δικό σου τρόπο σκέψη, αν σέβεσαι τον κόσμο του παιδιού σου, τον γνωρίσεις και μέσα εκεί συναντάς το παιδί σου, μπορείς με πολύ απλά μέσα, αυτό που είπα, τα όπλα του φτωχού, που δεν κοστίζουν τίποτα. Μόνο καρδιά θέλουν και λίγη χρονική διαθεσιμότητα, μπορείς να κάνεις ένα θαυμάσιο παιδί που θα μεγαλώσει όμορφα, θα είναι ένας άνθρωπος ισορροπημένος. Και κάποια στιγμή, να το πω και αυτό, δεν το κάνει μόνο για την ψυχή της μάνας σου. Θα γυρίσει το ίδιο το παιδί και με τον τρόπο του, πολλές φορές ολοστρόγγυλα, άλλες φορές λίγο πιο περίεργα, περίπλοκα, καλλιτεχνικά, θα σου πει: σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα έκανες για μένα. Η μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή για ένα γονιό να ακούσει αυτό το ευχαριστώ, την ευγνωμοσύνη του παιδιού του, και το παιδί είναι έτοιμο να σου αναγνωρίσει το έργο που κάνει. Και σας είπα, είναι εύκολο. Κάθε άνθρωπος δεν θέλει ιδιαίτερη εκπαίδευση να πάει στο πανεπιστήμιο για μεγαλός παιδί, αρκεί να είναι έτοιμο για να του δώσει αγάπη και κανόνες, και αρκεί να είναι κοντά του και λίγο πιο ψηλά για να το προστατεύει. Να καταλήξουμε λοιπόν με αυτό το αισιόδοξο, το βρίσκω εγώ. Είναι ρεαλιστικό. Και ρεαλιστικό πιο δηλαδή, πολύ, ναι. Αν θέλετε, είναι ρεαλιστικό με την έννοια ότι αν δεν το κάνεις έτσι, θα σου έρθει ο λογαριασμός και σε σένα, αλλά δυστυχώς και στο παιδί σου. Αυτό μπορούμε και ίσως είναι καλό να τα αποφύγουμε. Η λύση λοιπόν είναι ο άνθρωπος. Όπως είπε. Ναι, δεν ξέρω ποιο είναι το ερώτημα. Στον Ειδίποδα ο Σοφοκλής, ναι, που έλυσε την κρίση με το ενίγμα της φύγας, η απάντηση ήταν ο άνθρωπος. Να πούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι ο κύριος Σιδέρης, εκτός από συγγραφέας, ψυχολόγος, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, είναι και στιχουργός. Ναι, γράφω ποίηματα που καμιά φορά οι φίλοι μου ή οι γνωστοί μου ή και άγνωστοί μου με τιμούν μελοποιώντας τα. Και σας έχω μια έκπληξη. Μου έδωσε ο Γιάννης Ιωάννου, Γιάννης Κάπα Ιωάννου, ο συνθέτης, ένα τραγούδι που μελοποίησε σε στίχους δικούς σας. Μάλιστα. Είναι το Σοκολάτα Blues, το οποίο θα τα ακούσουμε. Δεν έχει κατάθλιψη χάρη, το λένε σαφώς οι γιατροί, κι όσα χαπάκια κι αν πάρει, το χάδι που ψάχνει ψυχή,
βελούδα και λίκνα φευγάτα. Γι' αυτό σοκολάτα, σοκολάτα μπλουζ, σοκολάτα μπλουζ, σοκολάτα μπλουζ. Όσα τα χείλη δεν λένε, θα έρθουν άλλα χείλη να πουν. Σαν τέν ειδονές φλας η σύστρα, τσιγάρα ποτά που διψούν. Ενίγμα τα πένθη φευγάτα. Γι' αυτό σοκολάτα, σοκολάτα μπλουζ, σοκολάτα μπλουζ, σοκολάτα μπλουζ. Πράγματα πόθων ο σάκος, Αλγέρι νησιά εξωτικά, σερωτονίνη πραμάτιες, άειχες γλώσσες γραφτά, νοήματα πάθη φευγάτα. Γι' αυτό σοκολάτα, σοκολάτα μπλουζ, τσοκολέιτ μπλουζ. Παίρνουν μουσικές του Μακάου, σιγούν της Αθήνας στοές, πικρές απολαύσεις κακάου, αλήθειες αγκάλες θυλές. Γλυκά και τα χρόνια φευγάτα. Γι' αυτό σοκολάτα, σοκολάτα μπλουζ, σοκολάτα μπλουζ, τσοκολέιτ μπλουζ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στο στούντιο του Δεύτερου και στην εκπομπή στις αγορές του Δεύτερου, στις αγορές του κόσμου. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Ψυχογείο που ρύθμισε τον ήχο και να ευχαριστήσω κυρίως εσάς, φίλες και φίλοι ακροατές, που ήσασταν κοντά μας και μας ακούσατε. Από τον Άγγελο Σταθόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Γεια σας.
your vows. Give up your vows. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.